Είναι μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη που νομίζω άξιζε για την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Νομίζω ότι έπρεπε να υπάρξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια αυτή η έκπτωση του ρεύματος στους πολίτες της περιφέρειάς μας, διότι αυτή η περιφέρεια προσέφερε τα μέγιστα στην εθνική οικονομία με βαρύ τίμημα. Θυμίζω τους αριθμούς ότι έχουμε προσφέρει τα 60 χρόνια ελληνικής παραγωγής πάνω από 120 δισεκατομμύρια ευρώ στην εθνική οικονομία και ως ανταπόδοση υπήρξε περίπου ένα ποσό των 350 με 400 εκατομμύρια ευρώ. Η παρουσία της ΔΕΗ εδώ όμως, πέρα από τις δυνατότητες που δημιούργησε, δημιούργησε και πολλά προβλήματα περιβαλλοντικά, αλλά και στρεβλώσεις στην οικονομία. Με αποτέλεσμα να είναι αδικημένες περιοχές που δεν είχαν πρόσβαση στην εργασία ή δεν κεφαλαιοποιούσαν αυτή την προστιθέμενη αξία της ΔΕΗ, όπως ήταν οι περιοχές της Καστοριάς και των Γραβενών. Γι' αυτό ένα από τα προεκλογικά μας, θα έλεγα, προτάγματα ήταν να υπάρξει ένα ειδικό τιμολόγιο ρεύματος για τους πολίτες της περιφέρειάς μας και πρωτίστως για τους πολίτες των Γραβενών και της Καστοριάς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διορθώσουμε αυτές τις αδικίες, διότι η περιφέρειά μας, όπως ξέρετε, χάνει πολύτιμους πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι θεωρείται πλούσια περιφέρεια που η ΔΕΗ εδώ τζιράρει τα λεφτά της, ενώ στην ουσία είναι μια φτωχή περιφέρεια και φαίνεται και από τους δείκτες της ανεργίας κτλ. Συνεπώς λοιπόν, γι' αυτό που έχουμε ως απώλεια εισοδήματος, πόρων, παλέψαμε, τεκμηριώσαμε και νομίζω δικαιωθήκαμε μέσα από πολλές δυσκολίες το ειδικό τιμολόγιο ρεύματος να είναι πέρα από το νόμο του κράτους που υπήρξε το προηγούμενο διάστημα από τη Βουλή και να υπάρξει προχθές και η κοινή πολιτική απόφαση που πλέον εξειδικεύει το πώς θα δίδεται αυτό στους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας. Δικαιούχοι είναι όλοι. Υπολογίζονται γύρω στα 133.000 νοικοκυριά στην περιφέρειά μας και περίπου άλλες 9.000 είναι στην Μεγαλόπολη. Δεν θα παίρνουν ειδικό τιμολόγιο οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ, γιατί ήδη αυτοί έχουν έκπτωση ρεύματος. Και οι δικαιούχοι που είναι στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, όπου εκεί έχουμε δύο κατηγορίες, τα κότα α που έχουν συμπολίτες μας που παίρνουν μια έκπτωση από 70% σε 75%, άρα αντιλαμβάνεστε, αν παίρνουν και το ειδικό τιμολόγιο θα τους επιστρέφονται και χρήματα, και δεν θα το παίρνουν και οι συμπολίτες μας οι οποίοι είναι στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, τα κότα β που λέμε, όπου αυτοί παίρνουν μια έκπτωση 45-50%. Τι παίρνουν όμως αυτοί, γιατί δίνεται δυνατότητα σε αυτές τις δύο κατηγορίες. Αυτοί είχαν τη δυνατότητα κατανάλωσης ρεύματος ένα τετράμινο από 1.400 κιλοβατόρες, αν έχουν και παιδιά, πήγαινα το ανώτερο στις 1.700. Εάν όμως υπερβαίναν αυτό το ποσό της κατανάλωσης, αυτομάτως δεν ήταν δικαιούχοι. Τώρα με το ειδικό τιμολόγιο τους δίνεται η δυνατότητα και αυτούς να έχουν κατανάλωση μέχρι το ποσό που αναφέρθηκε, τις 1.700 το ανώτατο κιλοβατόρες. Αν κάνουν υπέρβαση, αυτομάτως μπαίνουν στο δικό μας το τιμολόγιο, το ειδικό τιμολόγιο και μέχρι τις 2.400 κιλοβατόρες όπου θα έχουν την έκπτωση. Για τους υπόλοιπους πολίτες που είναι όλοι δικαιούχοι, θα πρέπει να πούμε ότι δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα. Αυτομάτως στους λογαριασμούς που θα έρθουν θα υπάρχει αυτή η έκπτωση και θα είναι στους εξοπλιστικούς λογαριασμούς, τετραμήνου δηλαδή. Άρα όταν θα έρθει ο επόμενος εξοπλιστικός λογαριασμός θα πιάνει και το προηγούμενο τετράμινο. Η εφαρμογή της απόφασης αυτής και του νόμου ξεκινάει από το Γενάρη του 2018, το λέει ξεκάθαρα και η υπουργική απόφαση και απαντάει σε αυτούς που λέγανε ότι είναι ψίχουλα και για ένα χρόνο. Άρα λοιπόν δεσπίζεται το 2018 και ισχύει για πάντα και αλλάζει μόνο με άλλο νόμο. Άρα λοιπόν δίδεται απάντηση και σε αυτά τα οποία ακούστηκαν από το προηγούμενο διάστημα. Νομίζω ότι αυτή η εξέλιξη πρέπει να μας διδάξει όλους ότι δεν χρειάζονται πανηγυρισμοί κορώνες και να μας καταστήσει πιο υπεύθυνο στο δημόσιο λόγο και να μας φέρει πρώτον ευθυνό μας, που νομίζω ότι η μεγάλη ευθύνη είναι για τα επόμενα βήματα ευθύνης να πάμε με σύνεση, συνεννόηση και ενότητα όλοι μαζί να μπορέσουμε να ανακάμψουμε την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τη φέρουμε στη θέση που της αξίζει. Για το ειδικό τιμολόγιο, δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι άλλο. Αφρικά τώρα με την ημερίδα, τι πόρους θα έχει η Καστοριά από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ? Κοιτάξτε, οι διαδικασίες που ακολουθούνται τις τελευταίες ημέρες προηγήθηκαν και τα Γραβενά και οι Πρέσπες, έχουν ως στόχο όλοι μαζί που επιχειρούμε να μπορέσουμε να διορθώσουμε τις αδυναμίες του παρελθόντος, να υλοποιήσουμε, να εξελίξουμε έργα αλλά και να μπορέσουμε να προγραμματίσουμε το μέλλον με την αυτοδιοίκηση και τους υπηρεσιακούς, στοχεύουν στο να μπορέσουμε με εγκύτητα να απαντάμε στα ζητήματα, να διορθώνουμε λάθη
και βεβαίως να μπορέσουμε να δώσουμε προοπτικές. Η σημερινή εκδήλωση στην Καστοριά με την συμμετοχή των τριών δημάρχων της Περιφερειακής Ενότητας, όλων των υπηρεσιακών και της Διαχειριστικής Αρχής αλλά και του Προγραμματισμού στοχεύει ακριβώς αυτό το πράγμα. Με πρωτογενές υλικό να μπορέσει ο καθένας να πει τι έχει αναπτύξει, τι έχει εξελιχθεί στα έργα, πού υπάρχουν αδυναμίες και να διορθωθούν, αλλά και πώς θα απαντήσουμε στα αιτήματα του μέλλοντος. Νομίζω ότι στην Καστοριά, όπως αποτυπώνεται και από τις τοποθετήσεις των υπηρεσιακών, αφού αποτυπωθούν και από τους δημάρχους, έχει γίνει ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Το ζητούμενο όμως δεν είναι τα έργα για τα έργα. Το ζητούμενο δεν είναι τι πόρους διαθέτεις. Το ζητούμενο είναι πώς οι επιλογές σου εμπνέουν, ενεργοποιούν τους πολίτες και χρησιμοποιούν ορθά αυτά τα έργα για να μπορέσουν να πετύχουν ωφελημότητα. Και βέβαια όλα αυτά σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τι καταγράφουμε? Συρρήκνωση της οικονομίας, μετανάστευση των νέων ανθρώπων και δυστυχώς και πληθυσμιακή συρρήκνωση. Άρα έχουμε μια συρρήκνωση του αναπτυξιακού μας μοντέλου που υπήρξε τα προηγούμενα χρόνια, που συμπαρασύρει τη συρρήκνωση της ανάπτυξης και του πληθυσμού. Άρα νομίζω ότι η απάντηση είναι εδώ, οι επιλογές των έργων πρέπει να είναι εδώ και σε αυτό θα πρέπει να εργαστούμε όλοι μαζί. Χωρίς να έχουμε τις πολιτικές αντιπαραθέσεις, οι οποίες όταν είναι δημιουργικές είναι ωφέλιμες, αλλά αν είναι στήρες και καταστροφικές, νομίζω καταστρέφουν και τον τόπο. Σε ό,τι αφορά τα έργα του ΕΣΠΑ για την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, κύριε Περιφερειάρχη, ποια είναι αυτά? Κοιτάξτε, όπως αποτυπώθηκαν μέσα και θα αποτυπωθούν, νομίζω ότι έχουν γίνει σημαντικές, έχουν πάρθει σημαντικές αποφάσεις με σημαντικά έργα. Να ξεκινήσουμε από την πόλη της Καστοριάς που μας φιλοξενεί ένα αίτημα πάνω από 30-35 χρόνια που έχει να κάνει με την υδροδότηση της πόλης. Πλέον είναι ενταγμένο έργο, εξελίσσεται και το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει η υλοποίησή του. Ένα έργο το οποίο αγγίζει περίπου τα 9 με 10 εκατομμύρια ευρώ. Τα παρεμβάσεις που γίνονται μέσω του ΕΣΠΑ στη λίμνη, η οποία λίμνη, όπως τη βλέπετε κι εσείς, έχει καθαρίσει. Το πολυμηχάνημα το οποίο θα υπάρξει στο επόμενο διάστημα, που θα και αυτό θα συνδράμει, η τηλεμετρική μετεωρολογική σταθμή, οι οποίοι θα συνεχιστούν και θα εμπλουτιστούν επιπρόσθετα, οι παρεμβάσεις που κάνουμε πέριξ της λίμνης με οικολογικά ευέλικτα μικρά αρδευτικά, έτσι ώστε που θα βοηθήσουν το εισόδημα των αγροτών και θα προστατεύσουν και την λίμνη, όλα αυτά εξελίσσονται το επόμενο διάστημα. Το φυσικό αέριο είναι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο πλέον σας δίνω και τη λύση, το επόμενο 20ήμερο θα είμαστε εδώ με κλιμάκιο του Υπουργείου του ΤΑΠ στην Ποριά, όπου ήδη άρχισε να κατασκευάζεται ο σταθμός, από όπου θα γίνει η παροχή του αερίου με δίκτυο απευθείας στην πόλη και μεταφερόμενο συμπιεσμένο προς τα Γραβενά. Η τιμή θα είναι ενιαία για όλους τους πολίτες της περιφερειάς μας, άρα είτε το παίρνεις απευθείας είτε μεταφερόμενο δεν θα έχει διαφορά στο κόστος. Εκεί πάνω θα πρέπει από τώρα να εργαστούν όλοι οι φορείς το πώς θα μπορέσει να γίνει η καλύτερη αξιοποίηση αυτού του αγαθού, που δεν θα είναι μόνο για θέρμανση, μπορεί να αξιοποιηθεί και στη βιομηχανία και στην επιχείρηση, να αξιοποιηθεί για τη θερμοκήπια και όλα τα υπόλοιπα τα οποία θα πρέπει να τα δούμε με μια συνεννόηση και θετική ματιά για να μπορέσουμε να διορθώσουμε και την ενεργειακή φτώχεια που έχει η Καστοριά, αλλά να δημιουργήσει και προϋποθέσεις ανταγωνιστικής οικονομίας. Έχουν γίνει πολύ σημαντικά έργα και στο Δήμο Άργους Οριστικού, στον Εστόριο, έργα τα οποία χρονίζανε, έργα τα οποία υπήρχαν ως αιτήματα, αλλά δυστυχώς δεν υπήρχαν οι χρηματοδοτήσεις. Νομίζω ότι η Καστοριά έχει πάρει αυτό που της αξίζει και θα πάρει και ακόμα πολλά περισσότερα. Αρκεί, όπως σας είπα, να υπάρχει συνεννόηση, την οποία θέλω να σας εγκαταθέσω ότι υπάρχει συνεννόηση και δηλώνω απόλυτα ικανοποιημένος με τη συνεργασία που έχουμε και με τους τρεις δημάρχους και τους τρεις δήμους της Καστοριάς. Με τους φορείς υπάρχει συνεννόηση, υπάρχουν και παράπονα, αλλά τα παράπονα πολλές φορές ενισχύουν και τον αγώνα μας για να τα απαντάμε. Σας δίνω και την είδηση ότι έχει υπογραφεί και η πρόσκληση, άρα τρέχουν οι προθεσμίες για τη γούνα μας, για αυτό που λέγαμε για τις θέσεις εργασίας. Θα δώσουμε και μια ευχάριστη είδηση στο Δήμο της Καστοριάς με το πρόβλημα που υπήρξε με τους βρεφονιπιακούς σταθμούς για να πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Ήδη έχω υπογράψει ο κύριος Κουρκολής θα διαθέσει τους πόρους και μάλιστα την επόμενη εβδομάδα έχω και συνάντηση μαζί του. Άρα και αυτό ικανοποιείται. Είναι άδικο, χωρίς να φταίει ο Δήμος, έτσι όπως είναι δομημένα τα προγράμματα, να εργάζονται άνθρωποι και να μην μπορούν να πληρωθούν. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι στο άδικο απαντάμε με δίκαιο και νομίζω ότι αν υπάρχει συνεννόηση και συνεργασία, από εκείνο όλοι μαζί μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Έχετε να μας πείτε κάτι, κύριε Περιφερειάρχη, για το φράγμα ιστορίου, πού βρίσκεται? Μπράβο, ναι. Το φράγμα ιστορίου θα πρέπει να σας ενημερώσω το εξής. Είχα πει και σε δημόσια τοποθέτησή μου και στο Περιφερειακό Συμβούλιο και έχει γίνει μια συζήτηση και με τον κύριο Αποστόλου και τον κύριο Σπίρτζη. Ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έδειξε από την συμπεριφορά του ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει και να ροπίσει μεγάλα έργα.
και είχα προτείνει τότε οι περιφέρειες να υλοποιούν αρδευτικά μέχρι 5 εκατομμύρια ευρώ. Δυστυχώς μέχρι σήμερα εμείς μπορούμε να μιλούμε μέχρι 2,3 εκατομμύρια ευρώ. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να έχει αρδευτικά και φράγματα μέχρι 10 εκατομμύρια ευρώ και από εκεί και πάνω όλα τα υπόλοιπα που είναι μεγάλα έργα να τα έχει το Υπουργείο Χωροταξίας και το ΠΕΧΟΔΙΑ, όπως λέγαμε παλιότερα. Αυτό λοιπόν έγινε αποδεκτό. Η συζήτηση πλέον που υπάρχει και έχει συμφωνηθεί είναι το φράγμα Νεστορίου να το υλοποιήσει κεντρικά το ΥΠΕΧΟΔΕ. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι και με την δυσκολία που έχουμε στις στελέχους των υπηρεσιών, διότι δεν υλοποιούμε εμείς το έργο, το έργο υλοποιείται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Απλά εμείς με τις τεχνικές μας υπηρεσίες επιβλέπουμε την υλοποίηση αυτού του έργου. Άρα λοιπόν, λόγω και της στενότητας των υπηρεσιών που υπάρχει, για να διευκολύνουμε όλες αυτές τις διαδικασίες και να πιέσουμε επιπρόσθετα την υλοποίηση του έργου, το έργο θα υλοποιηθεί από το ΥΠΕΧΟΔΕ. Θα υπάρχει τεχνικός σύμβουλος ο οποίος θα το επιβλέπει για όλες τις διαδικασίες και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα οι διαδικασίες αυτές θα είναι και πιο ανοιχτές και πιο γρήγορες για την υλοποίηση του φράγματος. Για το αρδευτικό. Αυτό ήθελα να σας πω για το αρδευτικό. Μάλιστα, προχθές ήμουν και με τον κύριο Αποστόλου στο Υπουργείο για άλλα ζητήματα που αφορούν και τους φασολοπαραγωγούς μας με τις διαφορές θερμοκρασιών και από την θετική εξέλιξη. Είπαμε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να τελειώνει αυτή η ιστορία, διότι έχει καταντήσει να είναι κοροϊδία, να κρατώνται οι προσφορές των μελετών στα συρτάρια του Υπουργείου και να μην ανοίγουν αυτές οι προσφορές, έτσι ώστε να έχουμε ανάδοχο μελετητή να μελετήσει το έργο. Υπάρχει όμως και η σκέψη ότι να υπάρξει τώρα με την κατασκευή του υπολείπου του ΥΠΕΧΟΔΕ, να υπάρχει η μελέτη και του αρδευτικού συν την κατασκευή, γιατί πλέον θα πρέπει να ξέρετε ότι ένα έργο πλέον μπορεί να υλοποιηθεί μελέτη και κατασκευή μαζί. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα και γι' αυτό θα έχουμε μια εξέλιξη και θα σας ενημερώσω, αλλά μετά τη συμφωνία το να υλοποιούνται τα μεγάλα έργα όπως είναι το φράγμα Νεστορίου από Υπουργείο που έχει την τεχνογνωσία να τα παρακολουθεί, θα έχουμε πιο γρήγορες και πιο θετικές εξελίξεις. Αρκεί και μόνο να σας αναφέρω ότι το φράγμα του Ιλαριώνα, που τη μεγαλύτερη τεχνογνωσία στη χώρα την έχει ιδέα στα φράγματα, γιατί ιδέα έχει φράγματα, όπως ήταν και του πολιτή του, έκανε 30 χρόνια το ειδοποίηση. Αντιλαμβάνεστε πόσο πολύπλοκα έργα είναι τα φράγματα. Άρα λοιπόν, δεν το λέω ότι πρέπει για να ελαφρύνουμε τις ευθύνες που υπάρχουν. Υπάρχουν ευθύνες στις καθυστερήσεις, διαχρονικές ευθύνες των κυβερνήσεων. Αποδεικνύουν ότι δεν μπορούν να υλοποιήσουν έργα, μεγάλα έργα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και από την Αθήνα. Έτσι. Άρα λοιπόν, εδώ είναι μια συζήτηση που έχει ανοίξει και νομίζω ότι με τις προτάσεις που καταθέσαμε και έγιναν αποδεκτές και από τους δύο υπουργούς, ελπίζουμε και αισιοδοξούμε ότι το φράγμα της ιστορίας θα τρέξει γρηγορότερα. Εμείς έχουμε κάνει ήδη και ετοιμάσει πράγματα χωρίς να έχει ολοκληρωθεί το φράγμα, δηλαδή να παράγουμε την ηλεκτρική ενέργεια, έχουμε καταθέσει τις εγγυητικές, έχουμε ετοιμάσει τα πάντα έτσι ώστε να υπάρξει από εκεί με τη λειτουργία του φράγματος η παραγωγή ενέργειας που είναι ένα πολύτιμο έσοδο το οποίο εμείς θα το διανύουμε στην τοπική κοινωνία και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Φοβάμαι ότι αν καθυστερήσει κι άλλο θα έρθουν οι λόγοι για τους οποίους έγινε το φράγμα και ήδη το αρδευτικό. Yeah. Γιατί δεν θα υπάρχουν άνθρωποι για να καλλιεργήσουν τα χωράφια έτσι. Έτσι. Αυτή την κατάσταση, έτσι. Πρέπει οπωσδήποτε και συμφωνώ μαζί σας να επισκεφθούν όλες οι διαδικασίες και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα γίνει. Όσον αφορά την πρόσκληση για τη Γούνα, αφορά ολόκληρο το business plan ή συγκεκριμένο μέτρο. Είπαμε, τα μέτρα ανοίγουν σταδιακά. Αφορά στην παρούσα φάση αυτό που ανακοινώσαμε και στην έκθεση της Γούνας, την κατάρτιση και την χρηματοδότηση θέσεων εργασίας.